ποιο σημείο περνάει μέσα στο δέντρο ήχος. Έλεγε ότι τα δέντρα μας ακούνε αν βρούμε τρόπο να μιλήσουμε στον κορμό τους. Χτυπούσε τους κορμούς τους με το δάχτυλο ή την παλάμη και περίμενε απόκριση. Το κάθε δέντρο είναι ένα σπίτι που μπορεί να ανοίξει και να μπω, έλεγε. Ακουμπούσε τον κορμό και ακούγε κάτι σαν μουσική. Τα δέντρα κινούνται μέσα μου σαν αναμνήσεις. Φαντάζομαι ένα μεγάλο δέντρο με κλαδιά που θα γέμιζαν όλα τα δωμάτια με τα όνειρα. Σε εκείνο το ατύχημα είχε χάσει τα μάτια του. Από τότε η παρέα του ήταν τα δέντρα. Τα μάτια μου είναι τα δέντρα, έλεγε. Εδώ ζω πια, κάτω από τα δέντρα και περιμένω. Με ενδιαφέρει να γνωρίζω μόνο τις όμορφες στιγμές μου στη γη. Κι έτσι η ψυχή μου ενώνεται με το δέντρο. Έχει ρίζες βαθιά στο χώμα και κλαδιά που φτάνουν ψηλά και μιλούν με τον ουρανό. Τα χιλιάδες φύλλα τους μουρμουρίζουν στη γλώσσα του ονείρου. Έτσι, σε αυτή τη γλώσσα μιλάω με το δέντρο. Ξέρει όλα τα μυστικά μου. Το δέντρο μου θυμίζει την αγάπη. Κάθε πρωί, στην αγκαλιά μου, σφίγγω τον κορμό του δέντρου. Θέλω να το έχω στην αγκαλιά μου για να ξέρω αν υπάρχω. Εκείνη τη μέρα έφτασαν οι μπουλντόζες. Ξύπνησε από τον ήχο τους και, χωρίς να βλέπει, προχώρησε προς το μέρος τους. «Όχι τα δέντρα», φώναξε. «Έχουμε εντολή να τα κόψουμε», είπαν και τον έσπρωξαν. Έπεσε στο χώμα και ξανασηκώθηκε. «Όχι τα δέντρα», είπε και έσφιξε στην αγκαλιά του το δέντρο που βρισκόταν ακριβώς μπροστά στην ταγκάνα της μπουλντόζας. Οι εργάτες τον τραβούσαν, μάταια του έσκυζαν τα ρούχα, αυτός εκεί γραπωμένος από το δέντρο. Οι φωνές του ακούστηκαν στο χωριό. «Όχι τα δέντρα». Αμέσως έτρεξαν όλοι και ακολούθησαν το παράδειγμά του. Αγκάλιασε ο καθένας ένα δέντρο και έμειναν εκεί αγκαλιασμένοι με τους κορμούς τους, ώσπου οι μπουλντόζες αποτραβήχτηκαν με κενές τις ταγκάνες τους. Άπραγες, αφάγωτες. Την επόμενη μέρα έγινε πάλι το ίδιο. Οι μπουλντόζες ξανάρθαν. Οι αγκαλιές πάλι εκεί, να κρατάνε τα δέντρα ριζωμένα στη γη τους. Το νέο απλώθηκε παντού σε όλη τη χώρα. Σε όλα τα χωριά οι κάτοικοι προστάτευαν τα δέντρα τους με τα σώματα και τις αγκαλιές τους. Η κυβέρνηση και εκείνοι που είχαν συμφέροντα να καταστρέψουν τα δάση έπρεπε τώρα να βρουν άλλους τρόπους να τα καταστρέψουν για να δώσουν τόπο στα κτίρια. Είναι νύχτα. Το δέντρο φαίνεται να σκέφτεται. Θα λέγαμε ότι μιλάει στον εαυτό του τώρα που όλοι έχουν κοπάσει. Τα πουλιά κοιμούνται, τα τζιτζίκια επίσης. Ο φόβος έχει μπει μέσα του, όπως ξαφνικά έρχεται και σε εμάς. Μας επισκέπτεται και αποφασίζει να κατοικήσει μέσα μας όταν είμαστε μόνοι τη νύχτα. Τότε μας επισκέπτεται ο φόβος, όταν εκεί στη μοναξιά μας βρισκόμαστε στο έλεος της αλήθειας μας. Έτσι και το δέντρο σκέφτεται πώς μπορεί να παλέψει με το φόβο και λέει στον εαυτό του ότι αύριο θα ψηλώσει ίσως λίγο παραπάνω. Θα βγάλει μερικά φύλλα ακόμα, θα κοιτάξει τον ήλιο, θα το χαϊδέψει ο άνεμος, μέχρι να ξαναέρθει το βράδυ. Θα ξεγελάσει το φόβο, όσο οι ρίζες του έχουν βαθιά πατρίδα και βρίσκουν νερό τα πόδια του. Ο φόβος θα περνάει από κοντά του, αλλά θα απομακρύνεται, γιατί πάντα θα υπάρχει μια αγκαλιά που θα αγκαλιάζει τον κορμό του, για να ξέρει και εκείνος αν υπάρχει. Έτσι είναι τα πράγματα στη φύση. Μοιράζει ο ένας την αγκαλιά του με τον άλλον. Δεν έχει σημασία αν είναι δέντρο. Η αγκαλιά έχει σημασία. Φροντίζει να διώχνει το φόβο μακριά.